Το δυναμικό του παρόν ετοιμάζουν οι Έλληνε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στι 17 Φεβρουαρίου. Αυτή τη φορά δεν αντιδρούν στα μέτρα τη κυβέρνηση, αλλά συσπυρώνονται για να την κάνουν ακόμη πιο δυνατή. Όπω αναφέρουν στη σελίδα που δημιούργησαν στι 31 Ιανουαρίου στο Facebook, ενώνουμε όλε τι φωνέ μα στο Σύνταγμα στι 17 Φεβρουαρίου, όταν μεταβεί η ελληνική αντιπροσωπεία στι Βρυξέλλε να διαπραγματευτεί το ελληνικό χρέο. Ένα παλαϊκό συλλαλτήριο είναι το μεγαλύτερο διαπραγματευτικό μα χαρτί. Όλοι στην πλατεία Συντάγματο, αλλά και στι άλλε πλατείε τη χώρα, ανεξάρτητα τι καθένα να το στου δανειστέ και να διεκδικήσουμε καλύτερο μέλλον για τη χώρα μα. Πάνω από τι δημοσιονομικέ προσαρμογέ, του δείκτε τη οικονομία και τι δεσμεύσει, πρέπει να βρεθεί ο ελληνικό λαό. Στέλνουμε μήνυμα για δημοκρατία, ανεξαρτησία, αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη. Σημαίνεται βεβαίω ότι εκείνη την ημέρα η ελληνική κυβέρνηση θα βρίσκεται στι Βρυξέλλε για να διαπραγματευτεί το ελληνικό χρέο. Οι διοργανωτέ αναφέρουν συγκεκριμένα στην πρόσκληση. Την ώρα που η ελληνική αντιπροσωπεία θα βρίσκεται στι Βρυξέλλε και θα διαπραγματεύεται τη διευθέτηση του ελληνικού χρέου, μια κατάμεστη πλατεία συντάγματο και λευκού πύργου ίσω αποτελέσει το ισχυρότερο διαπραγματευτικό χαρτί. Πάνω από τι στατιστικέ και του δείκτε τη οικονομία, πρέπει να βρεθεί ο ελληνικό λαό και το αίτημά του για ανεξαρτησία, δημοκρατία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Αρχέ που υποτίθεται πω είναι αυτονόητε στην πολιτισμένη Ευρώπη. Η ημερομηνία του συλλαλητηρίου είναι ενδεικτική και θα οριστικοποιηθεί όταν γίνει γνωστή και στο τέλο ημερομηνία τη συνδιάσκεψη.